Ο Ντετέκτη Βάσος. Ήταν μια όμορφη ημέρα στο Κόρνστάουν. Ο Άσος, ένα 14χρονο αγόρι, προχωρούσε στον δρόμο, ενώ παρατηρούσε με προσοχή ό,τι έβλεπε και μετά τα επεξεργαζόταν. Ο Άσος δεν ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι, κάτι που θα καταλάβετε τώρα. Ξέρετε, αυτή η μυστική επιχείρηση που κάνετε δεν είναι πολύ καλή. Παρακαλώ, είσαι αστυνόμος. Μα πώς το κα... Πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, δεν με ευχαρίστησες όταν σου έδωσε τα λεφτά. Φαίνεσαι αγχωμένος. Δεν σου αρέσει το πόστο σου, επειδή πονάς και δεν πρέπει να κουνηθείς. Τα χείλη είναι στεγνά και το μουσί σου είναι καθαρό. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους ζητιάνους. Και όλες αυτές οι μαυρίλες στο πρόσωπό σου και στο σώμα δεν είναι βρώμα. Είναι τουρπεντίνη, η χημική φόρμουλα C10Y16. Χρησιμοποιείται για πολλά, π.χ. για βερνίκη παπουτσιών. Αλλά αυτό που σε πρόδωσε είναι το ακουστικό που ακουμπάς με το δάχτυλό σου κάθε λίγο. Τι? Και ο συνεταιρός σου εκεί πέρα προδίδεται και αυτός, επειδή το σχήμα του όπλου του φαίνεται κάτω από την μπλούζα. Ο Άσος τότε γύρισε για να φύγει, όταν ο έκπληκτος αστυνόμος με το όνομα Μάρκ τον φώναξε πίσω. Hey, μικρέ, νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, ε? Όχι, δεν είμαι έξυπνος. Αυτό είναι βαρετό. Απλά παρατηρώ. Με την ευκαιρία, τι είναι αυτό που θέλετε να βρείτε? Δεν θέλω να το συζητήσω με ένα παιδί, αλλά τελικά θα σου πω. Ψάχνουμε να βρούμε ένα λοποδίτη, ο οποίος έχει αναστατώσει τη γειτονιά εδώ και μέρες. Μόλις τώρα, εδώ που μιλάμε, έγινε μία κλοπή σε εκείνο το κατάστημα. Αλλά δεν έχουμε δει ακόμα κάποιον να βγαίνει έξω με τα κλοπημαία. Θα έπρεπε να μου το πεις νωρίτερα. Η κυρία εκεί με τον υποτιθέμενο σύζυγό της είναι ο λοποδίτης. Τι? Αυτή όμως είναι έγκυος. Μα δεν είναι έγκυος. Αυτή η κοιλιά είναι ψεύτικη. Εκεί είναι τα κλοπημαία. Αυτή είναι μια ακραία υπόθεση, φίλε μου. Βλέπεις, μπορεί να μοιάζουμε ζευγάρι, αλλά ο άντρας φοράει τη βέρα του, ενώ η γυναίκα όχι. Και όχι μόνο, δεν έχει καν σημάδι από δαχτυλίδι στο δάχτυλό της. Επίσης, είναι πολύ υδρωμένη ενώ δεν έχει τόση πολύ ζέστη. Άρα δεν είναι ο καιρός, είναι ανησυχία και της έπεσαν τα ακουστικά. Και όταν πήγε να τα σηκώσει, ο άντρας δεν την άφησε να σταματήσει. Τα είδες όλα αυτά? Δεν είδα, παρατήρησα. Τώρα δεν θέλεις να σου ξεφύγουν? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Είμαι πάντα σίγουρος. Αυτή τα έχει. Wow, το παιδί είχε δίκιο. Στάσου, μα πού πήγε? Τρία παιδιά έχουν χαθεί τις τρεις τελευταίες ημέρες. Και οι τρεις υποθέσεις έχουν κάτι κοινό. Ένα σημείωμα που λέει «Βρες με αν μπορείς». Όποιος και αν είναι απαγωγείας, σίγουρα μας προκαλεί. Έχουμε λέξει παντού. Κάμερες ασφαλείας, κάμερες δρόμου, σταθμούς τρένων, ακόμα και αεροδρόμια. Δεν έχουμε τίποτα. Κάτι θα πρέπει να... μισώ. Θα ήθελα λίγο, κύριε, να σας πω, συγγνώμη που διακόπτω αυτό. Τι... Άσχημα, ναι, δυστυχώς. Η γυναίκα του δημάρχου έχει χαθεί από το πρωί και... υπάρχει σημείωμα. Το ίδιο σημείωμα. Στα νέα το έχουν πει. Όχι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Κύριε, υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει. Ένας πολίτης. Είναι πολύ έξυπνος. Πολίτης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρεις ότι είναι εναντίον. Κύριε, δεν έχουμε στοιχεία και τα νέα θα μαθευτούν σύντομα. Αλλά και τα παιδιά. Δεν έχουμε ιδέα που βρίσκονται, αλλά και πώς τους συμπεριφέρονται. Εντάξει. Αλλά δεν θα μιλήσει σε κανέναν για αυτό. Ευχαριστώ. Μου φαίνεται απίστευτο ότι έπεισε τους γονείς μου να με αφήσουν να σας βοηθήσω. Ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά όταν τους είπα ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χαθεί, συμφώνησαν αμέσως. Πού πάμε τώρα? Στο σπίτι του δημάρχου. Θα σου πω τα πάντα για την υπόθεση στο δρόμο. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν ένα 10χρονο κορίτσι... Όταν ο Άσος και ο Μάρκ έφτασαν στο σπίτι του δημάρχου, είδαν ότι είχαν πάει ήδη κι άλλοι αστυνομικοί. Ο Μάρκ άρχισε να ρωτάει τους πάντες. Ενώ ο Άσος επεξεργαζόταν τα πάντα γύρω του.
Ξύπνησα κατά τις 6 και δεν ήταν εδώ. Αντιθέτως, βρήκα ένα σημείωμα. Ποιανού είναι αυτά τα φάρμακα? Της γυναίκας μου. Βλέπω έχει διαβήτη τύπου 2. Ναι, Στάσου. Μα ποιο είναι αυτό το παιδί? Λοιπόν, κύριε, είναι ο... Δεν έχει σημασία, δήμαρχε. Αυτό σημαίνει ότι επισκέπτεται συχνά το μπάνιο κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του υψηλού επίπεδου ζαχάρου. Σωστά? Ναι. Όλοι οι άνθρωποι τον παρακολουθούσαν καθώς ο Άσος πήγε στο μπάνιο για να ερευνήσει. Τότε γύρισε και βγήκε πάλι έξω. Στάσου, πού πηγαίνουμε τώρα? Στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να δω όλα τα σημειώματα και τις κάμερες. Μετά, μήπως θες να φας κάτι? Θα έτρωγα ένα μιλό. Ευχαριστώ. Όλα είναι από το ίδιο χαρτί με το ίδιο μελάνι, 3 παιδιά, μια γυναίκα. Όλοι χάθηκαν με τον ίδιο τρόπο, από το κρεβάτι τους μέσα στη νύχτα. Αλλά οι κάμερες δεν κατέγραψαν κάτι, ούτε τον απαγωγέα. Αλήθεια πιστεύεις ότι θα βρει λύση? Έλα τώρα, χάνεις την ώρα σου, Μάρκ. Την προηγούμενη φορά ήταν απλά τυχερός. Τι? Το βρήκα! Τύχη! Αυτό είναι! Σε ευχαριστώ, δίνομαι, όπως και αν σε λένε. Μάρκ, πόσο χρόνο είναι η γυναίκα του δημάρχου? 50. Πάμε! Πρέπει να φύγουμε τώρα! Μα πού πάμε πάλι? Θέλεις να μιλήσεις πάλι στο δήμαρχο? Ναι! Έκανες το τηλεφώνημα? Ναι, είναι στο δρόμο κι αυτή. Καλώς! Καλώς. Δεν το πιστεύω ότι ένα παιδί μου μιλάει σαν ανώτερος αξιωματικός. Ναι. Έχουμε μόνο μερικές ερωτήσεις ακόμα. Φυσικά. Ελάτε μέσα. Μα τι κάνει τώρα? Μάρκ, ελπίζω αυτό να... Ησυχία, παρακαλώ. Είμαι ο αρχηγός της... Ο ήχος είναι μια μηχανική δόνηση. Όταν χτυπάει ένα τοίχο, τον κάνει να δονείται. Και η άλλη πλευρά του τοίχου κάνει τον αέρα να δονείται και αυτός απέναντι. Ένας καλοφτιαγμένος τοίχος δεν μεταφέρει πολλές δονήσεις, αλλά αυτός έχει διαβρωθεί από το νερό. Μα θα μιλήσουμε για δονήσεις τώρα. Α, υπάρχει ένα μυστικό υπόγειο κάτω. Τα παιδιά είναι εκεί, όπως και η γυναίκα του δημάρχου. Ναι, δονήσεις. Μα τι ανοησίες. Οι δονήσεις δεν ψεύδονται. Το αντίθετο, βοηθούν να ανοιχνεύουμε πράγματα που δεν βλέπουν τα μάτια. Πολλά ζώα τις χρησιμοποιούν. Λοιπόν, η πόρτα είναι πίσω από την ντουλάπα. Ο δήμαρχος στέκεται συνέχεια εκεί. Την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ, στεκότανε συνέχεια στο ίδιο σημείο. Δεν έκανε ούτε βήμα. Δεν έχεις ιδέα ποιον κατηγορείς. Κύριε δήμαρχε, απλώς κάνουμε τη δουλειά τους. Κανείς πάνω από τον νόμο. Παρακαλώ, συνεργαστείτε. Και έτσι, ακριβώς όπως είπε ο Άσος, η αστυνομία βρήκε το μυστικό υπόγειο πίσω από την κρυφή πόρτα. Εκεί βρήκαν τα παιδιά δεμένα σε καρέκλες. Πάτε, παιδάκια, αλλιώς η μαμά θα θυμώσει πάρα πολύ. Ψηλά τα χέρια αμέσως τώρα. Η γυναίκα του δημάρχου και ο δήμαρχος συνελήφθησαν, αλλά όλοι είχαν μια μεγάλη απορία. Πώς το έλυσε ο Άσος? Λοιπόν, αρχηγέ, υπάρχουν πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη που αφορούσαν τη μητρότητα, τα παιδιά και την τύχη. Η γυναίκα του θέλει πάντα να γίνει μητέρα, αλλά δεν μπορούσε. Πάντα πίστευε ότι ήταν άτυχη. Και μετά υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας που δεν είχαν τίποτα εκτός από τον κύριο δήμαρχο που τον έδειχνε σε όλα τα σημεία όπου ήταν τα παιδιά που είχαν απαγάγει. Ναι, είχε πάει να συμπαρασταθεί. Ποιος τον ενημέρωσε για την πρώτη απαγωγή, εσείς? Και ναι, ήταν εκεί πολύ πριν έρθει η αστυνομία.
Ένας δήμαρχος στον τόπο του εγκλήματος? Λοιπόν, αν δείτε προσεκτικά, δεν φαίνεται πουθενά ο δήμαρχος να μπαίνει μέσα στα σπίτια. Αλλά μόνο να βγαίνει. Πώς? Θα σας πω. Ο δήμαρχος έχει πρόσβαση σε όλες τις κάμερες της πόλης. Διάλεξε λοιπόν τα σπίτια που έχουν μόνο μία κάμερα και αυτή είναι από μπροστά. Οπότε έμπαινε στα σπίτια το βράδυ από πίσω. Έπαιρνε το παιδί και το έκρυβε πολύ καλά στο αμάξι τους. Όταν πήγαινε η αστυνομία το πρωί, ο δήμαρχος έβγαινε από την κρυψώνα και έκανε πως είχε πάει εκεί από ενδιαφέρον και να ενημερωθεί για την απαγωγή. Μετά όλοι έφευγαν και ο δήμαρχος μαζί τους, αλλά επέστρεφε μετά από μια ώρα μόνος του. Γνώριζε πως η αστυνομία ή όποιος άλλος εξέταζε τις κάμερες θα κοίταζε μόνο μέχρι τη νύχτα της απαγωγής. Η επόμενη μέρα δεν έχει σημασία. Και αν τύχαινε κάποιος να κοιτάξει, ο δήμαρχος απλά θα έλεγε ότι έχει πάει και πάλι για βοήθεια και συμπαράσταση. Είναι ο δήμαρχος, βλέπετε. Έχω αστυνομικούς να ελέγχουν όλη την πόλη. Απλώς θέλω να ξέρετε ότι το παιδί σας θα βρεθεί. Αν σας τηλεφωνήσει κάποιος για λίτρα ή οτιδήποτε, ενημερώστε με. Θα κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου. Σας ευχαριστώ, κύριε δήμαρχε. Να και το τελευταίο. Σαν έφευγε, έλεγε ψέματα πως χάλασε το αμάξι του. Συγγνώμη, μπορώ να δανειστώ το αμάξι σου για μία ώρα. Θα το επιστρέψω αμέσως. Φυσικά. Και έτσι έφευγε σαν κύριος, παίρνοντας το παιδί μαζί του, ακριβώς κατά από τη μύτη των γονιών του. Πώς, μα πώς τα σκέφτηκες? Είδα όλα τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας. Σε είδα που ήρθες, αλλά δεν έδωσα πολύ σημασία. Μέχρι που ο αστυνόμος από εδώ είπε τη λέξη «τύχη» και τότε όλα συνδέθηκαν. Τι έγινε μετά? Λοιπόν, τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Ο δήμαρχος και η γυναίκα του καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθερξη. Και όσον αφορά τον Άσο, οι αστυνομικοί οργάνωσαν μια μικρή γιορτή για να τον τιμήσουν. Μα πού είναι ο Άσος? Εννοείς detective Άσο ή αλλιώς Άσο 135 της ομάδας ερευνών. Του έχω να θέσει μια άλλη υπόθεση και είναι πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω πως υπάρχει υπόθεση που δεν μπορεί να λύσει. Έρχεται σαν την καταιγίδα και εξαφανίζεται σαν τον κεραυνό. Άσος 135. Ενδιαφέρον όνομα. Τι σημαίνει? Ο αριθμός των γραμμάτων του ονόματός μου στα αγγλικά. A1, C3 και E5. Συνεχόμενοι αριθμοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Ο αρχηγός είπε ότι έχουμε μια ωραία υπόθεση. Ναι, θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο ύποπτος έχει το ψευδώνυμο «Ο αόρατος άνθρωπος». Δεν αναπηδούν τα άτομα του φωτός στο σώμα του. Τι είπες? Δεν πειράζει, πλάκα θα έχει. Φύγαμε!